Aí, será? Já fiz, né? Αυτό τον από τη γεννηματά που λέει ότι ο ΣΥΡΙΖΑ δεν έχει καμία σχέση με τις, με τις προοδευτικές πολιτικές και την αξιοπρέπεια των απλών ανθρώπων. Είναι, λέει, μέτωπο με τους ακροδεξιούς, ομοφοβικούς και ρατσιστές. Θέλω να σχόλιο. Επιτρέπετε. Όπως ξέρετε, στις περασμένες εκλογές του 2014, ο Αλέξης Τσίπρας ήταν υποψήφιος με το κόμμα της Ευρωπαϊκής Αριστεράς για πρόεδρος της Κομισιόν, της Ευρωπαϊκής Επιτροπής, στη θέση που είναι σήμερα ο Γιούγκερ. Από τότε, λοιπόν, το κόμμα της Ευρωπαϊκής Αριστεράς μιλούσε για μια άλλη Ευρώπη. Και δυστυχώς, επειδή δεν έγιναν οι πολιτικές αυτές που έλεγε και τότε το κόμμα της Ευρωπαϊκής Αριστεράς και όλες οι δυνάμεις της αριστεράς στην Ευρώπη, είχαμε αυτά τα αποτελέσματα με τον Brexit, με τον Όρμπαν, με την Αυστρία, που όχι μόνο δεν δέχονται μετανάστες, είναι ξενοφοβικοί, και δεν ξέρω τώρα αν εννοούσε και μόνο αυτό ή και ομοφοβικοί, για το ομοφοβικός η αριστερά ομοφοβική. Σε αυτό, λοιπόν, το πρόγραμμα, επειδή δεν έγιναν όλα αυτά που είπε τότε η αριστερά, είχαμε αυτό το αποτέλεσμα στην πενταετία που διαμεσολάβησε. Αυτά, λοιπόν, τώρα όλα έχουν γίνει θέσεις ακόμα πιο ισχυρές. Και γι' αυτό παλεύουμε, επειδή ήδη έχουν πολλά από αυτά γίνονται πράξη και βλέπουμε τα αποτελέσματά τους. Δεν μπορεί όμως, δεν δικαιούται και δεν νομοποιείται με αυτό το έργο και με αυτή την πράξη, γιατί δεν είναι μόνο ένα πρόγραμμα που εξαγγέλλεται, είναι και ένα έργο που έχει κάνει στο διάστημα αυτό, τόσο η αριστερά στη δική μας χώρα, αλλά και σε άλλες χώρες βλέπουμε. Βλέπουμε στην Πορτογαλία, ενάντια και στην ξενοφοβία και στην ομοφοβία. Μόνο στη χώρα μας έχουμε ψηφίσει συγκεκριμένους νόμους για όλα τα πράγματα και είναι και η ένωση αυτών των δυνάμεων τόσο στη χώρα μας όσο και στην Ευρώπη ακριβώς εκεί στοχεύει. Να πω και πάνω σε αυτά που είπε η Γιώτα στο εσωτερικό. Πρέπει, επάνω στην ερώτηση του σεβαστού του Αντώνη, πρέπει, κυρία Γεννηματά, στο ερώτημά σας, να αποφασίσει αν θέλει να πάει με τον κύριο Μητσοτάκη. Το προοδευτικό κίνημα, έτσι όπως το γνωρίζουμε, Αντώνη μου, δεν πήγαινε ποτέ με τη δεξιά. Δυστυχώς το 2014 έχουμε αποδείξει σε αυτό το πράγμα, όταν ο κύριος Σαμαράς πήγε με τον κύριο Βενιζέλο, το προοδευτικό κίνημα, το σοσιαλισμό, και είδαμε τα αποτελέσματα του μνημονίου και το τι έγινε στο εσωτερικό στη χώρα μας. Εμείς εξακολουθούμε, και ξέρετε ότι ο Αλέξης ο Τσίπρας καλείται από τα σοσιαλιστικά, κόμματα στην Ευρώπη. Καλούμαστε και λέει απεγνωσμένα ο Αλέξης ο Τσίπρας να κάνει στροφή το κίνημα αλλαγής ως προς τον προοδευτικό του προορισμό, έτσι όπως ήταν ο Ανδρέας ο Παπανδρέου. Δυστυχώς η κυρία Γεννηματά εξακολουθεί και έχει ακραία νεοφιλελεύθερη πολιτική. Ας αποφασίσει η κυρία Γεννηματά να ξαναμπεί στο δρόμο της προοδευτικότητας γενικότερα του κόμματός της, γιατί όπως βλέπετε και τα ποσοστά που υπάρχουν και τα στελέχη της αποχωρούν ένα μετά τον άλλον. Οι συμφωνίες, όπως είπε και στην τελευταία του συνέντευξη ο κ. Μητσοτάκης και η κυρία Γεννηματά, είναι ότι θα κυβερνήσουν μαζί. Και το διακύδευμα και μετέπειτα και των εκλογών αυτών είναι, αν θέλουμε έναν αριστερό ή προοδευτικό χώρο, ή αν θέλουμε έναν χώρο που εμπλέκει την κυρία Μητσοτάκη, τον κύριο Σαμαρά, την κυρία Γεννηματά, σε έναν χώρο ακραίο νεοφιλελεύθερο με τα αποτελέσματα αυτά που είχαμε στην Ευρώπη. Να είστε καλά.